Πάω στον κύριο Λεουτσάκο, θέλω να τον ρωτήσω το εξής πράγμα. Κύριε Λεουτσάκο, η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά και εσείς και άλλοι, λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έπρεπε να έχει τίτλο Μαρκίζα ΣΥΡΙΖΑ. Θα έπρεπε να λέγεται κάπως αλλιώς και να κάτεβε ο κύριος Τσίπρας με ό,τι το απέμεινε εκεί, να δώσει τη μάχη του την εκλογική. Πραγματικά, συμφωνείτε ότι έπρεπε να έχει αφαιρέσει τη Μαρκίζα ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν είναι πια, δεν έχει κρατήσει τίποτα από τον ΣΥΡΙΖΑ τον παλιό? Νομίζω είναι κοινός τόπος αυτό, το αντιλαμβάνεστε όλοι. Όχι μόνο από την πολιτική μετάλλαξη του, αλλά ακόμα και επί τις διαδικασίες. Έχω πει πολλές φορές, όταν μου λέγανε γιατί ψηφίζω όχι στα μνημόνια και στους εφαρμοστικούς νόμους, δεν υπάρχει καμία απόφαση από κανένα όργανο του ΣΥΡΙΖΑ που να μετατρέπεται σε μνημονιακό κόμμα. Πρέπει εδώ να πω ότι η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής με επιστολή, με δήλωσή της, κάλουσε τους βουλευτές να μην ψηφίσω. Η πολιτική γραμματεία νομιμοποιούσε τους βουλευτές που ψηφίζαμε διαφορετικά. Αυτό έγινε αυθαίρετα με προσωπική ευθύνη του κυρίου Τσίπρα και μιας ομάδας από του Μαξίμου. Ουσιαστικά, μέσα σε μία νύχτα μετέτρεψαν έναν πολιτικό χώρο που γιγαντώθηκε με μία αντιμνημονιακή δράση και με ένα σύστημα αξιών μέσα στον ελληνικό λαό από αντιμνημονιακό σε μνημονιακό κόμμα. Αυτό βέβαια τελείως αυθαίρετα. Και εδώ, επειδή γίνεται πάλι και καλλιεργείται και σε ορισμένα μέσα ότι ο κύριος Τσίπρας έπεσε από τους βουλευτές τους, θέλω να σημειώσω ότι δεν έπεσε από τους βουλευτές, γιατί δεν τόλμησε να φέρει πρόταση εμπιστοσύνη στη Βουλή. Έπεσε από την πολιτική που έκανε. Άρα εσύ λέτε ότι ήταν προκάτω οι πρώτες εκλογές? Όχι, ήταν προκάτω. Ότι το πήγαινε κανονικά. Εγώ θεωρώ ότι ήταν με την ευχή να ψηφιστεί το μνημόνιο 3 με την ευχή, και μετά να πάει σε εκλογές να τις πάρει λόγω ταχύτητας. Νομίζω ναι, ότι αυτό έγινε με την ευχή της κυρίας Μέλκερ, αν όχι με την καθοδήγηση. Έγινε με την ευχή. Γι' αυτό μέσα στην καρδιά, στον πυρήνα του καλοκαιριού 14. Δηλαδή συνεργάζεται πλήρως με τους Γερμανούς, λέτε? Δεν θέλω εάν να... είναι με την καθοδήγηση δεν θέλω να πω, αλλά κοιτάξτε, θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας να μην είναι μόνο ενδοτικός, κύριε Τράγκα, και αν είναι και συνεργάσιμος, είναι κάτι παραπάνω. Κύριε Τράγκα, κοιτάξτε να δείτε. Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού έρχεται ένα μνημόνιο και μέσα σε μερικές ώρες ψηφίζεται από μια τερατώδη κοινοβουλευτική πλειοψηφία 222-23 πόσοι ήταν οι βουλευτές, και μάλιστα χωρίς να προλάβει κανένας να το διαβάσει, γιατί όποιος μου πει ότι διάβασε χίλιες τόσες σελίδες. Πόσες σελίδες ήταν, γύρω χίλιες τόσες? Και το χίλιες και κάτι νύχτα το διαβάσετε? Μέσα σε μια νύχτα. Μέσα σε μια νύχτα. Αν το διαβάζατε, όπως σας μέσα πω, σε μια νύχτα. Ένα SAS του Ζεράρ Ντεβιλιέ. Μέσα σε μια νύχτα. Όποιος πει, πει ότι προλαβαίνει ανάγνωση να κάνει, ανάγνωση να κάνει, λέει ψέματα. Είναι κατανοητό. Ούτε να το ξεφυλίσει. Ούτε να το ξεφυλίσει. Άρα δίκιο είχε η Κωνσταντοπούλου που φώναγε. Ούτε να το ξεφυλίσει. Ούτε να το ξεφυλίσει. Τα μοιράσανε όμως, τα βάλανε με στα ερμαριά σας, ε? Τα μοιράσανε αρχικά μέχρι να τα μεταφράσουν, γιατί αυτά, ξέρετε, γίνονται στα αγγλικά. Στα αγγλικά υπογράφονται καταρχήν. Στα αγγλικά υπογράφονται ακόμα και τα παραρτήματα που κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αυτή της δεκάωρης που ερχόντουσαν έπρεπε πρώτα να μεταφραστούν και μετά να κατατεθούν σε Βουλή. Στα αγγλικά λοιπόν, και ζήταγε από τη Βουλή. Οι μεταφράσεις έγιρες, εντάξει. Ορισμένα είχαν γίνει και δηλαδή, λάθος εκ των υστέρων. Από ό,τι πληροφορήθηκα, υπήρχαν και δυσαρέσκειες. Γιατί ήταν και μερικά λανθασμένα. Άρα, υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε απομείνει
είναι ένας μεταλλαγμένος ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει σχέση. Μεταλλαγμένος ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ που γνώρισε ο ελληνικός λαός. Γνώρισε ο ελληνικός λαός. Δεν το πειράτη είδηση καθόλου. Θα το πω και αυτό. Δηλαδή μισό λεπτό. Θα το πω, κύριε Τράγκα. Είναι δυνατόν να το λέτε όλα τα μάμε σε όλε τι μεταλλαγμένο ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερό τον ανεβάζατε, αριστερό τον κατεβάζατε και τώρα μην είναι συνεργάτη των Γερμανών. Δεν είπα εγώ συνεργάτη των Γερμανών. Όχι, δηλαδή ότι η Μέρκελ τον έβαλε να κάνει πρόορε. Εντάξει. Είπα με την ανοχή. Με την ευχή και με την ανοχή. Κύριε Τράγκα, δεν την ακούσατε την κυρία Μέρκελ που λέει ότι οι εκλογές δεν είναι και τίποτα και πρέπει να γίνουν γιατί μπορεί να διευρυνθεί η μνημονιακή βάση. Θυμόσαστε τι γινόταν για τις εκλογές 25 Γενάρη. Θυμόσαστε τι έγινε γιατί. Καλά, για δεν τον πειρά τη είδηση. Για το δημοψήφισμα. 7 μήνες πριν για το δημοψήφισμα. Στα Μαρμαρένια Λόνια. Για το δημοψήφισμα 5. Στα Μαρμαρένια Λόνια. Για το δημοψήφισμα. Για το δημοψήφισμα 5 Ιούλη. Θυμόσαστε τι έγινε από ολόκληρο το σύστημα. Ναι. Και το ελληνικό. Και το, αλλά και εγώ το είδα ότι αυτοί που ψήφισαν ναι πήγαν με τον Τσίπρα μετά. Δηλαδή αυτοί που στήριζαν το ναι πήγαν μετά με τον Τσίπρα. Μα και γι' αυτό δεν έχει και νόημα, ναι, κύριε Τράγκα, όταν μιλάμε. Τι γίνεται, μπορεί να μου πει, κύριε Λεουτσάκο, τι γίνεται. Θα σα δηλαδή, πω, κύριε Τράγκα. Τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ και, και είναι τόσο όλα αυτά που γι' αυτό, τι έγινε τόσο, γι' αυτό και δηλαδή, δεν έχει νόημα όταν συζητάμε τι κυβέρνηση θα είναι στι 21. Γιατί ξέρει, αρχίζω να αισθάνομαι, το λέει για κάποιο φίλο μου ότι μείνατε από εδώ η. Αντιευρωπαϊστέ δροσόφιλοι και από εκεί μείναν οι καθαρά Αμερικανοί. Λοιπόν, δηλαδή, δεν υπάρχουν. Λυπάμαι να μην το πω και έτσι, δεν κάνει να το λέω και έτσι. Δεν υπάρχουν αντιευρωπαϊστέ ούτε ρωσόφιλοι. Δεν υπάρχουν όμως, δεν είμαστε και ευρωλιγούριδες. Ευρωλιγούριδες, ναι. Επαναφέρεις και όρο δεν, παλαιό, και νομίζω ποιο το είχε πει ο Χατζηδάκης. Δεν αποδεχόμαστε. Ο Ευρωλιγούρης, και ναι, και δεν αποδεχόμαστε. Και δεν αποδεχόμαστε τη γερμανική Ευρώπη, τη γερμανική Ευρώπη, η οποία οικοδομεί. Αγαπητέ Στάθη, δεν μου λες γιατί δεν τον είχατε πάρει μυρωδιά. Θα πω όλα τα. Πώς δεν τον είχατε πάρει μυρωδιά, δεν γίνεται. Η αριστερή πλατφόρμα έγραφε άρθρα στο Ίσκρα που διαβάζαμε όλοι, το οποίο ήταν κατατοπισμένο, ενημερωμένο. Πώς ξαφνικά δεν τον πήρατε είδηση πριν πάει στο δημοψήφισμα, πριν πάει τον κόσμο στην πλήρη απογοήτευση, δεν τον πήρε είδηση καθόλου εσύ. Το ρώτησα και στο Ραβαζάνι αυτό. Γνωρίζετε πολύ καλά, ναι, και εσείς προσωπικά αλλά και δημοσίως, ότι η άποψή μας και η προσπάθεια που κάναμε ήταν να δημιουργήσουμε αυτό το κίνημα που δημιουργήθηκε, η ελπίδα και οι προσδοκίες του κόσμου για κατάργηση των μνημονίων, της λιτότητας, της ύφεση, να βρει η στόχο. Αυτή η προσπάθεια συρρήκνωσε όμως ο Τσίπρας το αντιμνημονιακό μέτωπο. Αυτή ήταν να κρατηθεί. Ουσιαστικά όρθιο. Του προκάλεσε σύγχυση και μέχρι, το διέλυσε. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, μέχρι και τελευταία στιγμή, δίναμε τη μάχη να κρατηθεί αυτό το αγωνιστικό του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης που είχε επενδύσει προσδοκίες ο ελληνικός λαός και η νεολαία, όρθια σε αντιμνημονιακή βάση. Και εδώ σε παρένθεση να σας πω. Εάν δείτε τη βδομάδα του δημοψηφίσματος, ποιοι δώσανε τη μάχη για το όχι, ποιοι την πιστεύαν και ποιοι κρύφτηκαν, πριν κρύφτηκαν και δεν μπορούσαν. Ποιοι κρύφτηκαν? Γύρω από του Μαξίμου κρύφτηκαν και μάλιστα δεν έλεγαν ούτε όχι ούτε ναι. Ο ίδιος όμως βγήκε και ζήτησε ένα υπερήφανο, όχι τύπου αλβανικού έπους. Από όλο τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εγώ όταν τον άκουσα, ειλικρινά σκέφτηκα να πάω να το σταθμό Λαρίσα για την Αλβανία. Ορισμένοι καλλιεργούσαν και τη λογική μέχρι και της αναβολής του δημοψηφίσματος. Άρα αυτό που εμείς κάνουμε είναι να έχουμε συνέχεια και συνέπεια σε αυτά που είπαμε στην προεκλογική περίοδο που ζητήσαμε ψήφο το Γενάρη, αυτά που είπαμε στις 5 Ιουλίου για το όχι, και επειδή και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι κάναμε την πρωτοβουλία της Λαϊκής Ενότητας αν είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα, τελεία. Ναι, από καιρό πρέπει να πω, γιατί θεωρούσα ότι δεν και θα προλάβουμε. Ήταν έτοιμοι, αυτό ήταν η μυρωδιά που είχατε, γι' αυτό ετοιμάζατε το κόμμα από μέσα. Είχατε τη μυρωδιά δηλαδή ότι είναι δεξιάρα και θα βγει κάποια στιγμή έτσι. Πιθανόν ορισμένοι να θεωρούσαν ότι δεν θα προλάβουμε και θα μείνουν. Στο γραφείο του κυρίου Τσίπρα δεν πηγαίνατε, μόνο κύριε Λεουτσάκο, δεν μαζευόσασταν έτσι μια ομάδα βουλευτών παλαιών μαχητικών? Ναι, έχετε καταλάβει όμως αυτό που λέει το unfollow, ότι ο Τσίπρας δεν το πάει 3 χρόνια πιο κάτω το μνημόνιο στην Ελλάδα.
Το πάει δεκαετίες με αυτό που έφερε. Α, δεν υπάρχει διέξοδο, κύριε Τράγκα, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Ναι. Μνημόνιο μια φορά, μνημόνιο πολλαπλές. Το μνημόνιο είναι μια αδιέξοδο πολιτική. Εσείς το θεωρείτε χρόνια... χούντα το μνημόνιο? Τι το θεωρώ? Χούντα. Το θεωρώ ότι το μνημόνιο... Στη ζωή των Ελλήνων, ότι το... εισάγει δίκαιο ξένο. Όχι μόνο εισάγει, ότι υπονομεύει, όχι υπονομεύει, καταργεί τη λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία. Μάλιστα. Της χώρας. Το τι είναι, ο καθένας μπορεί να το χαρακτηρίσει. Και γι' αυτό εγώ επανελειμμένως λέω ότι η λαϊκή κυριαρχία της χώρας και η εθνική ανεξαρτησία δεν μπορεί να υπολογιστούν με κανένα ισοδύναμο. Μάλλον είναι ταινία. Κρατάω ότι τον είχατε μυριστεί, γι' αυτό είχατε αρχίσει διεργασίες αποχώρησης, αποκόλλησης και απόσκησης. Εντάξει, εντάξει, αυτό μου το έχει, δεν το κρύβω, σε δημόσια θέα βέβαια, μου το έχει πει και ο φίλος με επί πολλά έτη, ο κύριος Παναγιώτης Λαφαζάνης, ότι καταλατώνει, ναι, εντάξει, πάω στο...